Στην παρέα σας μέχρι και τις 7 για τις 3 ώρες που έρχονται, η Μαργαρίτα Δρούτσα. Για 3 ολόκληρες ώρες, η Μαργαρίτα Δρούτσα κάθε Σάββατο και Κυριακή προσκαλεί όλους εσάς μέσω του πιο ερωτικού σταθμού της πόλης, Love Radio στους 97,5, να μιλήσετε ελεύθερα για τις ωραιότερες στιγμές έρωτα που ζήσατε, αλλά και για αυτές που θα θέλατε να ζήσετε. Αποστολή της είναι να διώξετε όλες τις κακές σκέψεις και να μοιραστείτε μαζί της κάθε γλυκιά ανάμνηση. Καταρχήν είσαι ερωτευμένος? Όχι. Έχεις την επιθυμία να ερωτευτείς? Νομίζω όλοι την έχουμε. Α, εντάξει, γιατί στον Love φιλοξενούμε και μας ακούνε όσοι ή είναι ερωτευμένοι ή έχουν την επιθυμία να ερωτευτούν. Δηλαδή όλος ο κόσμος. Είναι μια τρίωρη εκπομπή λοιπόν, 4 με 7 το απόγευμα, με πολλή μουσική, ξένη και ελληνική, περισσότερο βέβαια ελληνική. Το βασικό συστατικό της επιτυχίας στο ραδιόφωνο είναι η επικοινωνία. Και για τη δημοσιογράφο και ραδιοφωνική παραγωγό Μαργαρίτα Δρούτσα, τα μηνύματα και η επαφή του κόσμου είναι αυτά που την κάνουν να δίνει κάθε Σαββατοκύριακο τον καλύτερό της εαυτό. Και εγώ δηλαδή σαν ακροατής, αν ήμουν σπίτι μου, θα ήθελα ο ραδιοφωνικός παραγωγός που ακούω, ναι μεν, να παίζει πολύ ωραία μουσική, όπως εδώ όλοι στον Love παίζουν πολύ ωραία μουσική, αλλά σίγουρα και να μπορώ να επικοινωνήσω με τον άνθρωπο εκείνη την ώρα που είναι στην συγκεκριμένη συχνότητα. Και η επικοινωνία γίνεται για ό,τι τους απασχολεί. Ποιο θέμα έχει τη μεγαλύτερη ανταπόκριση? Πολλά θέματα είχαν τη μεγαλύτερη. Ένα θέμα λοιπόν που είχε τη μεγαλύτερη ανταπόκριση ήταν έρωτας χωρίς ανταπόκριση. Μετά από 15 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της τηλεόρασης αλλά και στην έντυπη δημοσιογραφία, η Μαργαρίτα Δρούτσα σήμερα, ο συντάκτης της επιτυχημένης εκπομπής Life and Style, νιώθει ιδιαίτερη χαρά για τη συνεργασία αυτή. Τα τελευταία 2 χρόνια είμαι στο Alter και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη που είμαι στο συγκεκριμένο κανάλι, αλλά ιδιαίτερα που είμαι στη συγκεκριμένη εκπομπή και με μια τόσο καταπληκτική ομάδα που αρχηγός είναι η Σοφία Ισιδέρη σε αυτή την ομάδα, η συντάκτριά μας, και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Όσον αφορά τώρα τον τύπο, είμαι σε ένα περιοδικό στο Hello και γράφω. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ πίσω να έρθω. Το μήλο, λένε, κάτω από τη μηλιά θα πέσει και η Μαργαρίτα Δρούτσα δεν θα μπορούσε να μην έχει πάρει το ταλέντο της μητέρας της, Εύης Δρούτσα. Το γράψιμο στίχων ξεκίνησε πριν από 6-6,5 χρόνια, πρόσφατο δηλαδή είναι, και έγινε ξαφνικά. Εγώ μέχρι και πριν 6-6,5 χρόνια δεν μπορούσα να συλλάβει το μυαλό μου ότι θα γράψω. Δηλαδή και τη μητέρα μου που την έβλεπα, της έλεγα σε θαυμάζω, δηλαδή απορώ πως το κάνεις αυτό. Και όμως μια μέρα ξύπνησα έτσι ξαφνικά και άρχισα να γράφω ένα στίχο. Και από τότε δεν σταμάτησα, ευτυχώς. Πώς ένιωσες όταν άκουσες το πρώτο τραγούδι στο οποίο είχες γράψει τους στίχους να ακούγεται στα ραδιόφωνα? Δεν το πίστευα. Δηλαδή το άκουγα και ειδικά έτσι ένα από τα πρώτα μου τραγούδια που είχε γίνει και πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, το Ομολογώ, που είχε τραγουδήσει ο Βαλάντης. Δεν το πίστευα και έλεγα, καλά εγώ το έγραψα. Η Εύη Δρούτσα έχει υπάρξει ποτέ πολύ σκληρή μαζί σου σε αυτό? Τις περισσότερες φορές, ειδικά στις αρχές που είχα τρομερή ανασφάλεια με το στίχο, της έδινα να διαβάσει κάποια πράγματα ή της έλεγα αυτά που έχω γράψει και μου έλεγε, τι βλακία είναι αυτή, αυτό είναι απαράδεκτο. Άστο, σκίστο, ξέρεις. Με έφερε και το σκίζα εγώ, δεν μου το έχει σκίσει. Αυτή η συμβολή που μου έχει δώσει όσον αφορά στο στίχο και την τηρώ κατά γράμμα, μου έχει πει να μην σε ενδιαφέρει η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Με τη μητέρα μου είμαστε σαν φίλες, γιατί με τη μητέρα μου μεγαλώσαμε μαζί. Δηλαδή η μητέρα μου μεγάλωσε εμένα και εγώ μεγάλωσα τη μητέρα μου, γιατί οι γονείς μου χωρίσαν όταν ήμουν σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Και έτσι εγώ έμαθα από πάρα πολύ μικρή να ζω μόνο με τη μητέρα μου. Δεν υπήρχε δηλαδή η πατρική φιγούρα στη ζωή μου. Δεν μου έλειψε ποτέ η πατρική φιγούρα. Γιατί η μητέρα μου στάθηκε και μητέρα και πατέρας. Μα ποτέ δεν μου έλειψε η πατρική φιγούρα. Έχω ανάγκη να σ' αγγίζω, να σ' αγαπάω, να σε φροντίζω. Έχω ανάγκη.